Καλησπέρα και από μένα. Θα προσγειωθούμε λίγο στα συμπτώματα από το κατώτερο ορπιητικό και την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να δούμε πώς θα είναι ο ουρολόγος με την επόμενη δεκαετία, θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει ασθενείς με επίσκεψη και θα συνεχίζει να βάζει καθετήρες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα, θα έχουμε καινούργια φάρμακα. Τα πέντε πρώτα, οι υπερεκλεκτικοί Α1 ανταγωνιστές, οι Β3 ανταγωνιστές, οι αναστολής ενδοθυλίνης, η υποδεχέα αγκιοτενσίνης, COX και NOS, είναι σε φάση 3 και πιθανό να τα έχουμε σε 5 χρόνια. Όλα τα υπόλοιπα είναι σε πιο πρώιμη φάση. Όμως αυτό που σίγουρα θα έχουμε πιο σύντομα είναι συνδυασμός φαρμάκων σε ένα χάπι. Συνδυασμός α-μπλόκερ με φιναστερίδη που είναι πρώτων πυλών, α-μπλόκερ με αντιχολινεργικά, με PDE5 και αναστολής ενδοθυλίνης, όπως επίσης και COX αναστολής με φιναστερίδη. Όσον αφορά τα ενδοπροστατικά ενέσημα, η εποχή της εθανόλης, ενδοπροστατικής εθανόλης έχει πεθάνει, έχουμε όμως την εποχή του Botox. Ήδη το 2007 έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα φάση 3, όπου φαίνεται ότι το Botox μέσα στον προστάτη στη μεταβατική ζώνη δουλεύει, αυξάνει τη ροή των ούρων, μειώνει τον όγκο του προστάτη, μειώνει τις ενδοκιστικές πιέσεις, διαρκεί όμως μέχρι 6 μήνες. Και άρα είναι μια πιθανή λύση για ασθενείς με αυξημένη συνοσηρότητα. Οι εταιρείες ψάχνουν να βρουν το ιδανικό stent. Και αυτό είναι το stent το οποίο δεν ενοχλεί, δεν μετακινείται, δεν βουλώνει, δεν πιάνει πουρή και αφαιρείται εύκολα. Φαίνεται ότι στα επόμενα χρόνια αυτό το stent θα το έχουμε. Η ιερά νευροτροποποίηση βοηθάει στα ερεθιστικά συμπτώματα, φαίνεται ότι βοηθάει στη δική της λειτουργία και ίσως βοηθάει πλέον και στα λουτς. Όσον αφορά το χειρουργείο, όλοι συμφωνούμε νομίζω ότι τα λέιζερ είναι η πηγή ενέργειας που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Και το ιδανικό λέιζερ είναι αυτό που είναι γρήγορο, είναι ανέμακτο, ασφαλές και φτηνό. Αυτά που έχουμε σήμερα σίγουρα δεν είναι γρήγορα, είναι ανέμακτα, είναι ασφαλή, αλλά δεν είναι φτηνά. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός των εταιριών και οι νέες συνεχόμενες τεχνολογίες θα ολοκληρώσουν και θα συμπληρώσουν αυτή την τετράδα. Ένα άλλο σημαντικό στο μέλλον είναι το πεντάλεπτο που πρέπει να αφιερώνουμε στον άρρωστό μας μέσα στο ιατρείο. Έχει αποδειχθεί ότι δίνοντας 5 λεπτά πληροφορίες μπορεί να μειώσει χωρίς καμία θεραπευτική άλλη παρέμβαση το IPSS κατά 20%. Με απλά λόγια, πάρε 1,5 με 2 λίτρα νερό την ημέρα. Σταμάτα να πίνεις υγρά 2 ώρες πριν πέσεις για ύπνο. Απέφυγε την καφέινη και το αλκοόλ ή αν είναι να πιεις κάτι, μην πιεις μπύρα, πιέσαι ένα σφινάκι. Από τα αντιπερτασικά, εάν υπάρχει αντιπερτασικό που έχει διουρητική παράμετρο, άλλαξέ το με κάτι άλλο. Και επίσης, επανεκπαίδευσε την κίστη σου. Και θα καταλήξουμε με το μεταβολικό σύνδρομο, το σύνδρομο του Χάους, που είναι η στεφανία νόσος, υπέρταση, διαβήτης τύπου 2 και παχυσαρκία. Υπάρχει άμεση αναλογική σχέση της συχνότητας του μεταβολικού συνδρόμου με το IPSS και το AUA Symptom Score, άρα σχετίζεται με την καλοήθη υπερπλασία και τα LUTS. Ο βασικός ένοχος, η κοινή παράμετρος είναι η πενσουλινεμία. Φαίνεται ότι είτε μέσα από τον υποθάλαμο είτε μέσα IGF δημιουργεί LUTS και συνέχεια διαβάζουμε papers στη βιβλιογραφία. Με τελευταίο αυτό, το πιο έτσι μου έκανε εντύπωση, μια μελέτη πληθυσμού από την Κορέα, όπου σχετίζει την περίμετρο ζώνης που παίρνει από τα λαβόνια, όπου κανονικά ιδανικά θα πρέπει να είναι κάτω από ένα μέτρο, με τα LUTS και με τη στιγμική λειτουργία. Και νομίζω ότι δεν είναι μακριά η ημέρα που στο ιατρείο μας θα έχουμε μια μεζούρα και πιθανόν να αντικαταστήσει και το δάχτυλο. Να δούμε τι θα γίνει με την ακράτεια στο μέλλον. Και πριν δούμε τι θα γίνει με την ακράτεια στο μέλλον, ας πάμε 11 χρόνια πριν, τι έλεγε η κυρία Καρντόζο, τι πρόκειται να γίνει από το 99 για την επόμενη δεκαετία. Τότε μας έλεγε ότι τα ενέσιμα, η λαπαροσκοπική κόλπο ανάρτηση και οι ταινίες ελεύθερες τάσεις είναι αυτές που θα επικρατήσουν την επόμενη δεκαετία. Και όταν η ίδια η Καρντόζο πιάνει 1 στα 3, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με τις προβλέψεις τις δικές μας. Αυτές ενδεχομένως είναι οι πάνες του μέλλοντος με φιλικά εργαλεία, με φιλικά υλικά για την ανδρική ακράτεια, αναλογικά για τις γυναίκες έτσι ωραία σε διετάκια πολύχρωμα που να μην γράφουν σε διάφορα υφάσματα, αλλά για εμάς τους ουρολόγους αυτό βέβαια δεν είναι λύση.
Και αναζητούμε τι, αναζητούμε τον ιδανικό διοικητικό παράγοντα που δεν μεταναστεύει, δεν διαλύεται και δεν προκαλεί συστηματικές και τοπικές αντιδράσεις. Και είναι βέβαιο ότι οι εταιρείες στο μέλλον θα μας δώσουν τέτοιο παράγοντα και οι ιδιοκτικοί παράγοντες θα αποκτήσουν θέση στην αντιμετώπιση της ακράτειας. Όσον αφορά τις ταινίες, είχαμε το TVT και το TOT, ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι. Αυτές βγήκαν κυρίως για τους γυναικολόγους. Μπαίνουν πολύ εύκολα, σαφέστατα, είναι πολύ, γίνονται και σε επίπεδο εξωτερικού ιατρίου, όμως δεν δουλεύουν σε όλους και το έχουμε ζήσει όλοι. Το ίδιο γράφει και η βιβλιογραφία και είναι και εμπειρία προσωπική. Επομένως, ναι, μεν γίνονται πιο απλά τα πράγματα, αλλά η άποψή μας είναι ότι μάλλον και την επόμενη δεκαετία και το TVT και το TOT θα υπάρχουν. Όσον αφορά την ανδρική ακράτεια, οι εταιρείες συναγωνίζονται, βγάζουν πλέγματα, ταινίες, βιοθυρεωδικά, υπερηβικά. Όλα δουλεύουν από μικρή ως μέτρια ακράτεια και σε επίπεδο κλινικών ερευνών εμφανίζουν αποτελεσματικότητα από 45% έως 50%, ούτε καν η μισή. Εάν είχα να μαντέψω αν κάποιος έδινε μια ομιλία για ανδρική ακράτεια μετά από 10 χρόνια, το συμπέρασμά του θα ήταν όλα καλά, αλλά ο τεχνητός φοιτητής παραμένει το gold standard. Και καταλήγοντας, τα stem cell, η stem cell θεραπεία, η θεραπεία με κλωνοκύτταρα, η αρχή της είναι αρκετά απλή. Πάμε εδώ στο μυρό, παίρνουμε ένα κομματάκι με οικό ιστό, το πάμε στο εργαστήριο, καλλιεργείται αυτό. Μετά από 4-6 εβδομάδες παίρνουμε τους μυοβλάστες και τους εγχύουμε παραουρηθρικά. Στη γυναίκα φαίνεται ότι δουλεύει, υπάρχουν ποσοστά και αναφορές βελτίωσης ή και ίασης πάνω από 50%. Ήδη υπάρχουν δύο κέντρα στο Cleveland ιδιωτικά που παρέχουν σε επίπεδο κλινικής εφαρμογής αυτή τη μέθοδο. Στον άντρα όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και το ξέρουμε. Καταλήγοντας, η αίσθηση προσωπική, η δική μου, είναι ότι στο μέλλον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε λιγότερες γυναίκες με ακράτεια από προσπάθεια. Και αυτό γιατί πρώτον, οι γυναικολόγοι ξέρουν να κάνουν καλύτερους φυσιολογικούς τοκετούς. Δεύτερον, κάνουν λιγότερους φυσιολογικούς τοκετούς. Τρίτον, οι γυναίκες προσέχουν τον εαυτό τους. Γιόγκα, τάι τσι, γυμνάζουν το πυελικό έδαφος. Και παραμελημένες καταστάσεις δεν θα βλέπουμε εύκολα. Ως εκ τούτου, η ακράτεια των ούρων θα μειωθεί λόγω της πρόληψης. Ευχαριστώ.